Μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή και αυτά πρέπει να περάσουν σήμερα. Θα δουν άλλες ευκαιρίες και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με στελέχη της κυβέρνησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει ανάλυση αυτών των θεμάτων. Αλλά το πλαίσιο το οποίο μπήκε νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο, είναι καθοριστικό, δίνει προοπτική και περιγράφει αυτό που σκέφτεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στα επόμενα βήματα και για την κυβέρνησή του και κυρίως για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Δίνει προοπτική αναμφισβήτητα και είναι και ελπιδοφόρο το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά είναι σε αντίθεση με αυτά που έρχονται από την Ευρώπη. Και εσείς, μιας και έχετε στραμμένο και το βλέμμα στην Ευρώπη, γιατί άκουσα ότι προορίζεστε για εκεί από το κόμμα σας, διαψεύστε με αν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν τα μηνύματα που έρχονται από εκεί είναι διαφορετικά, καθώς ήδη ο Μάριο Ντράγκη μας είπε ότι έρχεται νέο δάνειο με νέο πακέτο μέτρων και ο κύριος Ντάιζελμπλουμ, αυτός ο ανεπιθύμητος εντός εισαγωγικών persona non grata στην Ελλάδα, μας είπε ότι πριν από το 2014 θα έχουμε τις αγορές. Αυτά έρχονται σε λίγο αντίθεση με την όχι νέα μετρολογία διεθνής εικόνας λαός που είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Τι γίνεται, κάποιος από τους τρεις ψεύδεται? Κοιτάξτε το πρόγραμμα. Και εμείς έχουμε κάνει το μερτικό, έχουμε αναλάβει την ευθύνη μας και έχουμε πάρει σκληρά μέτρα και ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ. Ολοκληρώνεται στα μέσα 2014. Αυτό που είχαμε ως στόχο, να υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή να ζούμε με αυτά που βγάζουμε, φαίνεται ότι επιτυχάνεται. Και αυτή είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Από την άλλη μεριά έχουμε και άλλη μια υποχρέωση. Πέρα από το να ζούμε αυτά που βγάζουμε, πρέπει να θρέψουμε και το λαό μας. Διότι τα προϊόντα που παράγουμε πια στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να θρέψουμε το λαό μας. Ενώ αντίστοιχα, αυτό που κάναμε για πολλές δεκαετίες και κυρίως μέχρι τη δεκαετία του 80 και του 90, η Ελλάδα παρήγαγε τα προϊόντα που της αρκούσαν για να θρέψει το λαό της. Σήμερα εισάγουμε το 95% του βοδινού κρέατος. Εισάγουμε το 60% του χοιρινού κρέατος. Χρειαζόμαστε 4 δισεκατομμύρια ευρώ για κτηνοτροφικά προϊόντα. Εσείς και η Ευρώπη σας, κύριε Κεφαλογιάννη, είπατε στον κόσμο να μην παράγει και την αγροτιά την πήγανε από το 16-4%. Όχι, δεν η Ευρώπη μας έβαλε τους στραγγούς αυτούς και η Ευρώπη τώρα μας λέει επιστρέψτε στην αγροτική σας ζωή. Να επιστρέψουμε. Αλλά εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Εσείς πιστήκατε σήμερα το πρωί. Μισό λεπτό. Για να λέμε τα πράγματα τώρα όπως είναι. Να μην λέμε τώρα όπως τα θέλουμε όπως είναι. Η Ευρώπη δεν σου είπε να μην παράγει. Η Ευρώπη αντίστοιχα σου έδινε από τη μια σου τσέπη να έχεις λεφτά που είναι επιδοτής αγροτικά προϊόντα και από την άλλη σου έλεγε να παράγεις προϊόντα ποιότητα που δεν τα πουλάς. Απλώς εμείς κρατούσαμε τις επιδοτήσεις, βάζαμε ξένους να δουλεύουν και δεν βγάλαμε ποιοτικά προϊόντα να εξάγουμε. Και σήμερα βρεθήκαμε να έχουμε 15% των χρημάτων που χρειαζόμαστε να είναι εξαγωγές και το 85% να είναι εισαγωγές. Και δεν μπορεί κανείς λαός να επιβιώσει όταν έχει 15% εξαγωγές και 85% εισαγωγές. Έτσι, άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ό,τι μας δίνει η Ευρώπη, που μας δίνει πάρα πολλά χρήματα, να τα κρατάμε για να τα κάνουμε επένδυση και όχι αυτοκίνητα και καγέν και παράτες και γάμους και χαρίσματα. Μας τα πήραν κομψοχρονιάς τώρα και τα καγέν και τα αυτοκίνητα και μας άφησαν στη φτωχιά μας. Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν Ελλάδα... παραγωγική επένδυση, ήταν μια τεχνική ευημερία με δανεικά που μας οδήγησε εδώ. Άρα εμείς οι δεύτεροι υποχρεώσεις μετά το πρωτογενές πλεόνασμα που είπαμε ότι πρέπει να βγάλουμε είναι να θρέψουμε το λαό μας. Τρέφουμε λοιπόν το λαό μας και τότε μπορούμε να βγάλουμε γλώσσα και στην Ευρώπη. Το άλλο που θα γίνει και πρέπει να το κάνει και η Ευρώπη, αυτό το μερτικό της Ευρώπης, είναι ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα το χρέος δεν βγαίνει, χρειάζεται βοήθεια ακόμα. Ποια είναι η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη και πρέπει να προσφέρει μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης? Είναι να μειωθούν τα επιτόκια της Ελλάδος ακόμα περισσότερο. Σας θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί δανείζονται με 7% ακόμα και πιο φτωχοί από εμάς για να μας δανείζουν εμάς αυτή την πενταετία με 1%. Δηλαδή οι Εστονοί, οι Σλοβαίνοι, οι Λιθουανοί που είναι πιο φτωχοί λαοί από εμάς δανείζονται με 7% για να μας δανείζουν εμάς με 1 για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Ας πάρουν το χρέος από εμάς και το δανειζόμαστε και εμείς με 7%. Όχι. Σε 300 δις που φτάσαμε. Είναι αφήστε, βιώσιμο το χρέος. Βλέπετε εσείς να είναι βιώσιμο όπως το είδε ο Πρωθυπουργός. Μα ακούστε με τώρα, σας παρακαλώ, τώρα καταλάβει και ο κόσμος. Τα 300 δις που φτάσαμε δεν μας φταίει κανείς άλλος, το κακό μας κεφάλι φταίει. Και αν συνεχίσουμε να έχουμε... Ξεκίνησαν επί Καραμαλή, από Ανδρέου Καραμαλή και διωγγώθηκε το θέμα. Ακούστε τώρα, μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θα την κάνουμε τέτοια που να ενημερωθεί ο κόσμος. Πώς να ενημερωθεί, κύριε Παλογιάννη, εσείς μου λέτε τώρα για το χρέος. Είναι βιώσιμο το χρέος, πιστεύετε? Είπαμε λοιπόν δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Το χρέος που δεν είναι λοιπόν βιώσιμο, με δικά μας λάθη όμως και όχι με λάθη των ξένων, για να μπορέσουμε να το υπηρετήσουμε πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Και εκεί θα έχουμε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα πράγμα που θα κάνουμε είναι, και το κοιτάμε και θα γίνει κιόλας, να μειωθούν τα επιτόκια.
αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Άρα εμάς δηλαδή θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πληρώσουμε αυτό το χρέος με πολύ χαμηλότερα επιτόκια από αυτό που πληρώνουν όλοι οι άλλοι λαοί της Ευρώπης που βγαίνουν στις αγορές. Και το δεύτερο πράγμα είναι θα μας εξυπηρετήσουν, γιατί ήδη το δικό μας το χρέος δεν ανήκει σε ιδιώτες, ανήκει σε ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή οι άλλοι λαοί δανείστηκαν για μας χωρίς καμία εγγύηση, μόνο δικές μας προσωπικές εγγύησεις, και θα πάει 50 χρόνια μπροστά για να του φάει ο πληθωρισμός. Όμως εμείς από εδώ και μπρος δεν θα ζούμε με δανεικά. Θα ζούμε με αυτά που βγάζουμε. Όταν λοιπόν εξυπηρετήσουμε τις επενδύσεις, όταν μπορέσουμε να κάνουμε γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, όταν κάποιοι που έχουν την αριστερόστροφη νοοτροπία στην Ελλάδα σταματήσουν την ανοησία του να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με 200 ευρώ για να σταματούν κάθε δημόσια ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα, τότε και θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και νέος πλούτος θα δημιουργηθεί και τότε η Ελλάδα θα μπορεί να αποκαθιστά το χαμένο βιωτικό επίπεδο το οποίο υπάρχει. Πολλά όταν μου βάλετε κύριε Κεφαλογιάννη. Πολλά όταν. Ο λαός ήδη φτάσει στην κόψη του ξηραφιού. Δεν αντέχει, στον γκρεμό μάλλον. Στην άκρη ο λαός να μην ψήφιζε με τις νοοτροπίες χαμένης δεκαετίας του 80. Ορίστε. Και ο λαός να μην ψηφίζει σήμερα αυτούς που οι χαμένες νοοτροπίες του 80 μετακόμισαν σήμερα που είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν λοιπόν ο λαός θέλει να βγει από τα διέξοδα, ασφαλώς είναι δύσκολη η κατάσταση που διαχειριζόμαστε. Αλλά με μυαλά της νοοτροπίας, της χαμένης νοοτροπίας του 80, ότι άλλοι θα πληρώσουν τα δικά μας τα χρέη. Και με την νοοτροπία τη σημερινή, την εφηβική, την ανώριμη που μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα άκρα και των δύο άκρων, δεν βγαίνει η Ελλάδα σε αδιέξοδο, από το αδιέξοδο, βυθίζεται περισσότερο στην κρίση και περνάει η εθνική περιπέτεια. Άρα οι άνθρωποι και οι δύο κόσμοι που θα συγκρουστούν στο επόμενο διάστημα είναι αυτοί που καταλαβαίνουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και αυτοί που έχουν τις ίδιες νοοτροπίες που μας έφεραν εδώ. Εγώ πιστεύω λοιπόν σε μια Ελλάδα κοσμοπολίτη και μια Ελλάδα που έχει πια εμπειρίες, ο κόσμος που καταλαβαίνει, οι πολιτικές δυνάμεις που καταλαβαίνουν θα είναι αυτές οι οποίες θα ηγηθούν για να βγάλουν την Ελλάδα από αδιέξοδο. Και όχι αυτές που θα την βυθίσουν σε εθνική περιπέτεια και κοινωνική περιπέτεια. Και βλέπουμε στη γειτονιά μας τι θα πει κοινωνική περιπέτεια και εθνική περιπέτεια. Και στο Βορρά, με τα Βαλκάνια πριν μερικά χρόνια, και στο Νότο τώρα και στην Ανατολή. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θέλουμε να το δούμε για τα παιδιά μας. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, με σκληρή δουλειά, με πολύ μυαλό που έχουμε, με εμπειρίες που έχουμε και τη βοήθεια που μπορούμε να πιάσουμε, να πάρουμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν παρά να μας στηρίξουν για να μην εκτεθούν οι ίδιοι στο διεθνές επίπεδο, να βγούμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται από αυτή την κρίση την οποία ζούμε. Ταύτισε και σήμερα ο Πρωθυπουργός το ΣΥΡΙΖΑ με τα άκρα. Συμφωνείτε? Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούμε εδώ και πολύ καιρό. Βεβαίως υπάρχουν άκρα και ακρότητες και στην άκρα αριστερά και στο φασιστικό τόξο και η Ευρώπη και ο κόσμος το έχει βιώσει με τον πιο δραματικό τρόπο πολλές φορές. Άρα δεν θέλουμε να το ξαναδούμε. Βεβαίως υπάρχουν. Για μένα δεν έχει καμιά διαφορά η νοοτροπία, παραδείγματος χάρη, που την άκουσε και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ή σε άκρες αριστερές προσεγγίσεις ότι να κάνουμε την αστυνομία, πώς το λέει, πολιτοφυλακή μαζί με την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπαν κάποιοι στο συνέδριο, ούτε να μαζεύονται στο στρατό, στις μονάδες, οι φαντάροι και να εκλέγουν ποιος θα είναι ο λοχαγός τους και να κάνουμε λαϊκό στρατό. Αυτά για μένα είναι ανοησίες του παρελθόντος, είναι ιδεολειψίες της αριστεράς, είναι μαξιστικές λενικές προσεγγίσεις που καταδικάστηκαν από την παγκόσμια συνείδηση. Περιμένατε. Το ίδιο πράγμα υπάρχει και στην ακραία φασιστική προσέγγιση της Χρυσής Αυγής. Ο λαός κατάλαβε τι θα πει να ζήσει στη δικτατορία που χάσαμε τη μισή Κύπρο. Κατάλαβε τι σημαίνει στο Μεσοπόλεμο να καταρρεύσει η δημοκρατία με τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι. Αυτά τα μορφώματα δεν τα θέλουμε. Αυτά τα δύο άκρα έχουν απορριφθεί από την παγκόσμια ιστορία και την ελληνική κοινωνία, η οποία τα έχει βιώσει με τον πιο δραματικό τρόπο. Θέλουμε δημοκράτες, θέλουμε το δημοκρατικό τόξο να είναι ενισχυμένο, το οποίο έχει και τα μέσα και τον τρόπο και τη θέληση να αντισταθεί σε αυτή τη μορφή των άκρων και των ακροτήτων. Περιμένετε σήμερα ο Πρωθυπουργός να μιλήσει και για την αμυντική μας βιομηχανία. Κάθε αμυντική βιομηχανία είναι καλό να έχουμε, γιατί έτσι την δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεκαετία του 70, αλλά αμυντική βιομηχανία που στοιχεί στον ελληνικό λαό 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχει. Άρα, αυτό που έπρεπε να έχει γίνει από το 2005, που είχε περάσει το νόμο η Νέα Δημοκρατία και έπρεπε μέσα σε 6 μήνες να αλλάξουν οι κανονισμοί λειτουργίας, δηλαδή ποιοι κανονισμοί λειτουργίας, ότι σε ένα μηχάνημα παρελθούν 15 άτομα, δεν γίνεται. Ότι πρέπει να καθόμαστε μία μέρα να δουλεύουμε και τις άλλες 5 μέρες να καθόμαστε. Ή σε άλλες 10, ποιος ξέρετε, όπως είναι στο... όλα αυτά τα παράξενα τα οποία έχουμε δει, ότι ας πούμε σε κάποιους οργανισμούς ότι παίρνουν επίδομα έγκυρης προσέλευσης. Γιατί στην Ελλάδα που πήγατε στη ζούγκλα
σας δίνει ο εργοδότης σας επίδομα έγκυρης προσέλευσης. Μα εδώ μιλήσαμε για 200 εκατομμύρια επενδύσεις που ήταν στόχος που από ξένη εταιρεία που σας είχαν προσφέρει, λέει, και δεν τη δεχτήκατε. Όχι εσείς. Και δεύτερον, τα Χάμερ, οι διχτές που έβγαλε η Ζούγκλα, τα Χάμερ από το Ιράκ. Όλα αυτά δεν είναι επενδυτικά σχέδια, δεν ήταν. Αυτές τις ανοησίες έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές δέκα. Όταν δεν σε φέρουν ανοησίες, κύριε Κεφαλογιάννη. Και πάρα πολλές δέκα είναι να κλείσουν. Ασφαλώς και έχουν να επιτελέσουν σκοπό. Αλλά δεν μπορεί η κάθε ΔΕΚΟ να... Δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι η ΔΕΚΟ είναι για να υπηρετούν τους εργαζόμενους ή να υπηρετούν τους πολίτες. Διότι αν δίνω 800 εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη στις αστικές συγκοινωνίες, κάθε χρόνο ως πολίτης που τώρα τα πληρώνω εγώ, δεν μου προσφέρει τις υπηρεσίες που θέλω. Άρα, τα περισσότερα τα οποία έχουν γίνει είναι για να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους και όχι τους πολίτες. Εάν στην αμυντική βιομηχανία ή εξυπηρετούν και να βολεύουν οι εργαζόμενοι και όχι οι κακομαθημένοι εργαζόμενοι, τα αιρετηραία, αυτοί που παίρνουν 50 και 60 και 70 χιλιάδες μέσω όρο το χρόνο. Στο λιμάνι σας είχα πει παλαιότερα όταν ήμουν υπουργός, πέραν 120 χιλιάδες ευρώ οι πιο καλά αμοιβόμενοι του δημοτικού. Δηλαδή εσείς έχετε βγάλει 10 πανεπιστήμια, είσαστε γιατρός καρδιοχειρούργος, παίζετε κάθε μέρα με τις ζωές των ανθρώπων και παίρνετε 1500 ευρώ, δηλαδή παίρνετε 20.000 ευρώ το μήνα. Και ο του δημοτικού κακομαθημένου στο λιμάνι πρέπει να παίρνει 120.000. Αυτό είναι λογικό. Το ίδιο πράγμα είναι και στην Ελβό. Λοιπόν, άρα, τι θέλουμε? Θέλουμε να κατσούμε το μεδούλι της εξυπηρέτησης αμυντικής βιομηχανίας για τα Χάμερ και όλα αυτά που λέτε για να υπηρετούμε την άμυνά μας, αλλά όχι τους κακομαθημένους οι οποίοι έχουν μάθει να ζουν ως παράσιτα στην πλάτη του κοινωνικού συνόλου. Δεν θα σας δικαιώσω. Αυτό δεν αφορά βέβαια όλους τους εργαζόμενους. Αφορά κυρίως τη μερίδα, ξέρω. Και τη διαμάχη που είχατε με τους ναυτεργάτες. Τη νοοτροπία δεν έχω διαμάχη εγώ με κανένα. Εσείς θεωρείτε λογικό με τα ρετυρέ ένας άνθρωπος του δημοτικού να παίρνει 120.000 ευρώ? Πείτε μου, αν το θεωρείτε λογικό. Αν τα ξέρεις, γιατί δεν τα πάρει. Δεν κατάλαβα τι. Αν δουλεύει, να τα πάρει. Αν τα δουλεύει, να τα πάρει. Γιατί δεν τα πάρει. Δεν κατάλαβα τι θα πει ο άνθρωπος του δημοτικού. Πρέπει να το ρίξει τον κιάδο να μην παίρνει τίποτα, να δουλεύει τζάμπα. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος για να λέτε τέτοιες ανοησίες εσείς. Διότι δεν μπορεί εσείς. Και εγώ ανοησίες. Όχι, Ελλάδα ανοησίες λέει. Τέλος πάντων, έχετε δίκιο. Θα φύγετε για Ευρώπη. Και ο άλλος του δημοτικού να παίρνει 120.000 ευρώ, δηλαδή 12.000 ευρώ το μήνα. Ετοιμάζετε βαλίτσες. Αν το θεωρείτε λογικό, τότε βρισκόμαστε στον αντίποδα της λογικής και οι δύο μας. Θα φύγετε, ετοιμάζετε βαλίτσες, ναι ή όχι? Δεν ξέρω αν ετοιμάζω βαλίτσες ή όχι. Αυτό που έχω και το οποίο θεωρώ τιμητικό είναι ότι ο πρόεδρος του κόμματος μου ανέσαι να έχω την ευθύνη των ευρωεκλογών και αυτό θα κάνω από εκεί στο εξής. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον. Γεια σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Να, κυρίες και κύριοι.